Γεια σας φίλοι του Ξένης Flavors. Σήμερα ένα υπεραναλυτικό βίντεο, ένας οδηγός για όλους εσάς και θα γνωρίσουμε τους ζωικούς εχθρούς και ασθένειες της μηλιάς. Θα δούμε τα συμπτώματα και τρόπους καταπολέμησης. Όποια ασθένεια ή εχθρός αναλυθεί, έχετε υπόψη ότι προσβάλλει και την αχλαδιά και την κηδονιά, οπότε θα έχουμε τα ίδια συμπτώματα και ίδιους τρόπους καταπολέμησης. Όσο βλέπετε το βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου που είναι δωρεάν, κάντε like και κοινοποιήστε το βίντεο. Νούμερο 1. Τετράνυχος. Τα φύλλα μπορούν να προσβληθούν από τον ερυθρό τετράνυχο των καρποφόρων που προκαλεί την εμφάνιση μικρών αποχρωματισμένων κυλίδων. Τα προσβεβλημένα φύλλα μαραίνονται και σιγά σιγά ξεραίνονται με αποτέλεσμα να πέφτουν. Εξάλλου μέσα σε λίγα χρόνια το ίδιο το δέντρο μαραζώνει και μπορεί ακόμα και να ξεραθεί. Τα άρρωστα δέντρα πρέπει να φροντίζονται από το χειμώνα όταν οι τετράνυχοι είναι ακόμα αυγά και ορατά ανάμεσα από τις σχισμές του φλοιού. Για την καταπολέμησή τους γίνονται ψεκασμοί με χειμερινό πολτό. Τα αυγά θα εκολάπτονται την άνοιξη. Την εποχή αυτή πρέπει να αρχίσουν ψεκασμοί με θερινό πολτό και να συνεχιστούν όλη την περίοδο της βλάστησης με ακαρεοκτώνα που θα πρέπει να εναλλάσσονται αφού τα ακάραια εξοικειώνονται γρήγορα με τα γεωργικά φάρμακα. Ένας άλλος ζωικός εχθρός είναι η αφίδα βαβακάδα που λέγεται και ματόψυρα. Η παρουσία της εκδηλώνεται με την εμφάνιση γαλαζοπών κυρωδών υφάδων πάνω στα κλαδιά. Το έντομο αυτό τρέφεται με τον χυμό των ριζών, του κορμού και των κλαδιών που με το καιρό παρουσιάζουν εξωκόμματα και τέλος όγκους. Η καταπολέμηση αρχίζει το χειμώνα με χειμερινό πολτό. Στην αρχή της νέας βλάστησης θα γίνουν ψεκασμοί με θερινό πολτό, αντίθετα από το τέλος της ανθοφορίας μέχρι την εμφάνιση των καρπών θα χρησιμοποιηθεί θυϊκή νικοτίνη. Νούμερο 3. Επίσης και η ψώρα κοκοειδές του Σαν Χωσέ τρέφεται με το χυμό του κορμού και των κλαδιών με αποτέλεσμα να προκαλεί ζημιές στην καρποφορία. Θα παρατηρηθούν ξερές κρούστες στα κλαδιά και των κορμών και κόκκινες κυλίδες στα φρούτα. Καταπολεμάτε με πολυθιούχο βάριο, πολυθιούχο ασβέστιο ή με χειμερινό πολτό κατά τη διάρκεια της ανάπαυσης του δέντρου, ενώ κατά τη βλαστική περίοδο θα γίνουν ψεκασμοί με θερινό πολτό. Νούμερο 4. Ο ανθονόμος της μηλιάς είναι ένα κολαιόπτερο που διαχυμάζει στο φλοιό ή στο έδαφος και την άνοιξη ανεβαίνει στο δέντρο και τρέφεται από το χυμό τρυπώντας τα ανθοφόρα μάτια και αναποθέτει εκεί τα αυγά του. Αργότερα η προνύμφη θα τραφεί με λουλούδια που παίρνουν το χρώμα του καπνού. Πρέπει να κοπούν τα δύο κομμένα και κλειστά μπουμπούκια ή να καταπολεμηθούν οι ανθονόμοι με ένα εντομοκτόνο φάρμακο όταν τα ανθοφόρα μάτια αρχίζουν να ανοίγουν. Η παραγωγή καρπών της επόμενης χρονιάς δεν θα βλαπτεί, αντίθετα από ό,τι συμβαίνει με την κάμπια του φυλώματος των ποροφόρων που προσβάλλει και αυτή την κηδονιά, τη μηλιά και την αχλαδιά, προκαλώντας πολύ σοβαρές ζημιές μέχρι και την αποξήρανση του δέντρου. Η καταπολέμηση αυτής της κάμπιας θα γίνει με κυλίνδρισμα του χώματος όπου θα καταστρέψει τις χρυσαλίδες καθώς και με την τοποθέτηση γύρω από το κορμό δακτυλίων με κολώδεις ουσίες οι οποίες εμποδίζουν τις θηλυκές πεταλούδες να ανέβουν στο δέντρο και να αναποθέσουν τα αυγά τους. Νούμερο 5. Το σκουλίκι της μηλιάς ή καρπόκαψα. Όταν μεγαλώσει θα γίνει μια μικρή πεταλούδα με γκριζοκάστανο χρώμα όπου θα εναποθέσει τα αυγά στους μη σχηματισμένους καρπούς. Αυτές οι μικρές κάμπιες, δηλαδή προνύμφες, θα μπουν μέσα στους καρπούς οι οποίοι σιγά σιγά θα τους καταστρέφουν και θα πέφτουν. Στη διάρκεια του χρόνου εμφανίζονται διαδοχικά δύο γενιές, κάμπιες και μετά πεταλούδες. Οι πεταλούδες θα προσβάλλει τους καρπούς που έχουν αρχίσει να οριμάζουν, οι οποίοι παρουσιάζουν σύψη και δεν μπορούν να διατηρηθούν. Η καταπολέμηση γίνεται με τη συλλογή και καταστροφή των ανεπτυγμένων προνυμφών και με την προετοιμασία τον Αύγουστο με παγίδες στη βάση του δέντρου. Οι παγίδες φτιάχνονται με κουρέλια ή χαρτόνια και καίγονται το χειμώνα. Πάμε να δούμε τώρα ασθένειες που προκαλούνται από μύκητες. Από τις ασθένειες η πιο σοβαρή είναι η σύψη κατά κύκλους.
Πρόκειται για ασθένεια μυκητολογικής προέλευσης που καταστρέφει κυρίως τους καρπούς, προκαλώντας την εμφάνιση μιας σκούρας κοιλίδας πάνω σε αυτούς. Ο καρπός μπορεί να σαπίσει ή να ζαρώσει πάνω στο δέντρο. Η καταπολέμηση αυτού του μύκητα γίνεται με μυκητοκτόνα φάρμακα και φυτοφάρμακα με βάση το χαλκό. Άλλη ασθένεια των οποροφόρων δέντρων είναι το φουσικλάδιο, που μπορεί να προκαλέσει μεγάλες ζημιές. Εμφανίζεται με στρογγυλές, βαθυπράσινες ή ελαιώδεις κοιλίδες πάνω στα φύλλα που μπορούν να ξεραθούν και να πέσουν. Η ασθένεια αυτή προσβάλλει και τους καρπούς με την εκδήλωση και την εμφάνιση φελωδών κοιλίδων που εμποδίζουν την ανάπτυξη των καρπών. Η καταπολέμηση έχει ένα προληπτικό χαρακτήρα και γίνεται με μη χαλκούχα φυτοφάρμακα. Αυτό ήταν, φίλοι μου, το σημερινό βίντεο, ένας πλήρης οδηγός για να γνωρίζετε επαγγελματίες και ερασιτέχνες τις πιο κοινές ασθένειες και εχθρούς της μηλιάς, της αχλαδιάς και της κηδονιάς. Ελπίζω να σας άρεσε, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου που είναι δωρεάν, κάντε like και κοινοποιήστε το βίντεο. Μπείτε σε όλα τα playlist που έχω δημιουργήσει και θα βρείτε και εκεί πολλά χρήσιμα βίντεο.